ένα έθνος που 10.000 χρόνια όρμωσε όλη τη Μεσόγειο και πήγε μέχρι την Αγγλία και μπορεί και στην Αμερική. Είχαμε ναυπηγεία, είχαμε καράβια, είμαστε ναυπηγός λαός, είχαμε ναυσυκλοεία. Έχουμε το μεγαλύτερο ναυπηγείο στη Μεσόγειο, Σκαραμαγκάς, με τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Θα μπορούσαμε δυνητικά να έχουμε 50.000 θέσεις με ένα ξεκλείδωμα του ναυπηγείου. Δεν το κάνουν. Γιατί τους υποχρεώνουν τα αφεντικά τους οι Γερμανοί να παίρνουμε από αυτούς τα πολεμικά μας πλοία, ενώ μπορούμε να κάνουμε και εμείς τα δικά μας και να έχουμε καλύτερη άμυνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπετε τα ναυπηγεία μας να είναι ρημαδιό. Μια χώρα που γέμισε ποντοπόρα πλοία όλο τον κόσμο, έχουμε το μεγαλύτερο στόλο και πηγαίνουμε στη Γερμανία να πάρουμε πολεμικά σκάφη που ποτέ δεν είχε η Γερμανία ναυτικό. Ποτέ, ποτέ, ποτέ! Αγοράζουν από αυτούς! Δεν καταλαβαίνουν αυτό! Και γιατί έγινε αυτό, θα σας πω γιατί έγινε αυτό. Έγινε γιατί οι Γερμανοί μας επέβαλαν, επειδή οι δικοί μας εδώ, δεν θα τους κουπροδότους τώρα. Θα πω έκαναν το λάθος να δίνουν κρατικές επιχορηγήσεις στα ναυπηγεία. Λέτε και οι Γερμανοί δεν δίνουν έμεσα επιχορηγήσεις. Η Deutsche Bank τώρα που καταραίει, προσπαθούν να τη στηρίξουν με ενέσες. Η Fraport είναι κρατική εταιρεία. Δεν είναι ιδιωτική. Κι όμως τις κουντάνε παντού. Όλες οι δουλειές που γίνονται στη Γερμανία γίνονται με την άδεια ή με την πίεση του κράτους. Ενώ στην Ελλάδα μας απαγορεύουν να έχουμε ναυπηγεία. Ποιοι? Οι Γερμανοί. Οι δολοφόνοι του ανθρωπισμού και της ανθρωπότητας. Τι έστειλα στα κρεματόρια τους Εβραίους. Αυτή είναι η Γερμανία, οι Ναζί. Είναι το τρίτο Ράιχ και το τέταρτο τώρα που κάνουμε και θέλουν να τελειώσουν με τους Έλληνες. Γιατί αυτό όμως, γιατί μας μισούν, γιατί δεν μας θέλουν οι Γερμανοί εμάς, γιατί είστε στη Γερμανία. Ο γερμανικός λαός είναι ένας λαός σαν το πρόβατο. Όπου το θες το πας. Έχω ένα δικό Βασίλη. Όσοι είστε στη Γερμανία ξέρουν. Αλλά μέσα στο DNA τους έχουν την ψευδέστηση ότι είναι μια μεγάλη φυλή. Η αρία φυλή. Ότι ήρθαμε από καπαλού, ότι είναι μεγάλη φυλή. Και το λέω για να το καταλάβετε. Οι ηγεσίες τους δε είναι απευθείας γόνοι και απόγονοι εκείνων των Γερμανών Ναζί που ακόμη και σήμερα συγγνώμη δεν ζήτησαν. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για επανορθώσεις και αποζημιώσεις δυστυχώς. Για ένα και μόνο λόγο. Θα σας λέω αλήθειες όμως. Ναι, μπορούμε να διεκδικήσουμε από διεθνείς οργανισμούς αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Αλλά, όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, μια χώρα οικονομικά ανίσχυρη, χωρίς οικονομική ισχύ, απέναντι σε μια ισχυρή οικονομικά χώρα, δύσκολο να αρθώσει ανάστημα. Πρέπει να αποκτήσεις οικονομική ισχύ, να σταθείς στα πόδια σου και μετά να πεις στον Γερμανό, ως εδώ και μην παρέχει, εδώ είναι η Ελλάδα, θα μου δώσει πίσω όσο με χρωστάς. Να εκδώσει το κανάστημα, αλλά να μην είμαστε και απεδείχθη να μην είμαστε σε τον Τσίπρα. Ο οποίος έκανε τον καμπόσο, έλεγε θα σκίσω μνημόνια, θα κάνω συσάχτια, θα κάνω αυτό. Τζάμπα μαγκές δεν γίνεται φίλες και φίλοι. Χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα δεν μπορείς να πας μπροστά. Χωρίς σχεδιασμό δεν μπορείς να κάνεις το παραμικρό. Χωρίς προγραμματισμό δεν μπορείς να πορευτείς. Είτε ως άνθρωπος, είτε ως κοινωνία, είτε ως κράτος. Εμείς λοιπόν με το πρόγραμμά μας, με το σχέδιό μας μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Χρόνια τους ακούω για τις φραγκονισίδες. Τι θα κάνουμε με τις φραγκονισίδες? Αν δίναν άδειες για να γίνουν χρεοκαλλιέργειες οι φραγκονισίδες και πολύ που το θα είχαμε ψάρια, αλλά κυρίως θα είχαμε και οικονομική ζωή. Άρα θα έχεις οικονομική ζώνη. Άρα θα έχεις ΑΟΣ. Το ψάρι, για να φανταστείτε, έχω ψηφίσει στην Ευρωβουλή η ποσόστοση αλληλείας των Ελλήνων να είναι μικρή και να έρχεται ο Μαροκινός, ο Αλγερινός και ο Τούρκος στο Αιγαίο και να ψαρεύουν ή μη παράνομα, νόμιμα, δεν ξέρω πώς. Και ο Έλληνας να πεθαίνει στην πείνα ο Αλιεύς και να κάνω εισαγωγή ψάρια από την Τουρκία που σημαίνει δανείζομαι από την Γερμανία λεφτά για να αγοράσω από την Τουρκία τα ψάρια μου που μπορεί να τα έχω τζάμπα εδώ γιατί είναι από το Αιγαίο. Αυτά κομμένα με εμάς. Έχουμε τον τρόπο για να τα κόψουμε όλα αυτά. Κύριε φίλοι, επειδή ξαφνικά θυμήθηκα κάποιοι το μέγα πρόβλημα, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι αυτό εδώ. Είναι μια απεικόνηση. Όσοι δεν την απεικόνισαν, θα καταλάβετε, θα σου εξηγήσω τι ακριβώς βλέπετε τώρα. Θα το γυρίσω και από εδώ. Γιατί γεμίσει η αίθουσα, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. 500, 600, 700 άνθρωποι. Αυτή η εικόνα, φίλες και φίλοι, δείχνει το ρυθμό των γεμίσεων
και το ρυθμό των θανάτων. Είναι το δημογραφικό μας πρόβλημα. Για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν κάποιοι το δημογραφικό. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. 0% στους τρίτεκνους δεν θα πληρώνουν φόρο. Αυτός που γεννάει παιδιά, που προσφέρει παιδιά και ελληνόπουλα, πρέπει να αρχιδοκιμάζεται. Δεύτερον, δεν θα βάλω τον κάθε καρανίκα μπαθιασμένο, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, άργο, δεν ξέρω, ή κάθε κομματικό σωλήνα παιδί, εδώ από εσάς το λέω, να το ξέρετε. Είμαστε ένα κίνημα, ένα κόμμα που θα φέρει την αξιοκρατία. Αν ήθελα, έχω κι εγώ αδέρφια. Έχω κι εγώ ξαδέρφια. Θα τα είχα βάλει υποψηφίους όλους. Ούτε ένα συγγενής μου δεν είναι ούτε στο ευρωψηφοδέλτιο, ούτε στο ψηφοδέλτιο εθνικών εκλογών. Κανείς συγγενής μου. Η οικογενειακρατία τέλος με εμάς. Τελειώνει αυτό με εμάς. Γιατί βάζουν γνωστούς συγγενείς, ερωμένες, εραστές, υπουργούς, πρωθυπουργούς, βουλευτές, ό,τι θέλετε. Διορισμένους. Γιατί το δικό σας το παιδί δεν έχει αξία. Το παιδί που έχει μετοπιακό διδακτορικό και έχει γίνει σερβιτόρο στη Γαλλία, Γερμανία, Γαλλία, Γαλλία, δεν έχει αξία. Το παιδί του Έλληνα. Όχι. Το παιδί του Έλληνα είναι θησαυρός για την Ελλάδα. Είναι αξία του τεράστια. Φίλες και φίλοι. Θα στο πω τώρα. Έχουμε κοντά μας τον Νικόλα Οσούτα, υποψήφιο ευρωβουλευτή, και είμαστε στο ξενοδοχείο Ζαπόλια, το οποίο έκανε μια φοβερή ομιλία ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, με την Ελληνική Λύση, και μείναμε έκπληκτοι, γιατί εγώ δεν είχα ακούσει την ομιλία του σε αυτά που έλεγε. Είναι καθαρά ελληνικά, καθαρά πατριωτικά και όχι, μπορώ να πω, εθνικιστικά για το έθνος, είναι πατριωτικά για τον Έλληνα και την πατρίδα. Θέλω να μου πεις πόσο ευχαριστημένος είσαι από αυτή την ομιλία που έγινε, πόσο κοντά βλέπεις να βγάζετε βουλευτές και ευρωβουλευτές, και αν πραγματικά θα κερδίσετε, θα στείλει ένα μήνυμα ο κόσμος μέσα από τις ευρωεκλογές ότι η ελληνική λύση είναι εδώ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη σημερινή ομιλία του Πρόεδρου μας. Ήταν χυμαρόδης, δυναμικός, όπως πάντα. Συμπληρώνω σε αυτό που σχολίασες, όχι εθνικιστής, αλλά πατριώτης. Με την καλή λοιπόν έννοια του πράγματος και όχι με αυτή που θέλουν να μας παρουσιάζουν κάποιοι. Ωστόσο λοιπόν, ο Πρόεδρος μας σήμερα ήταν χυμαρόδης, δυναμικός, όπως είναι πάντα. Έθιξε ζητήματα πραγματικά, δεν μιλάει με ξύλινη γλώσσα, μιλάει με τη γλώσσα της καρδιάς μας, με τη γλώσσα της ψυχής μας, και μιλάει για την Ελλάδα μας και πώς θα σηκώσουμε κεφάλι και πώς θα σηκωθεί και πάλι η περηφάνεια του Έλληνα. Πόσο μάλλον στις δύσκολες στιγμές που περνάμε σήμερα. Όσον αφορά το εκλογικό, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που δεν... Να πούμε ότι βάζεις ευρωβουλευτής. Βάζω λοιπόν ευρωβουλευτής, και επειδή δεν είμαι από τους ανθρώπους που ενθουσιάζονται εύκολα, πάντοτε κρατάω μικρό καλάθι. Αν είναι να χαρούμε, θα χαρούμε μετά την κάλπη. Ωστόσο βλέπω ότι ο κόσμος έχει σηκωθεί από τον καναπέ, έχει σηκωθεί από τη λύθη του, και έχει αρχίσει να ξεσηκώνεται, να ψάχνεται, να μαθαίνει, να ρωτάει και να μαθαίνει. Έτσι. Ναι. Μέσα από τις που θα έχουμε τώρα, θα έχουμε τις δημοτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τους περιφερειάρχες. Μέσα από αυτές, από αυτή την κίνηση των εκλογών, πιστεύεις θα στείλει μήνυμα ο κόσμος όταν σας ψηφίσει και βγάλετε ευρωβουλευτές, θα δώσει το μήνυμα, το πιστεύεις αυτή την Κυριακή? Το πιστεύω. Το πιστεύω ότι το μήνυμα ήδη έχει δοθεί και θα φανεί στο διατάφτα την Κυριακή των εκλογών. Εμείς σαν Ελληνική Λύση δεν χρωματίζουμε τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Στην Ευρωβουλή όμως που κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε δυναμικά, ο κόσμος, επειδή έχει καταλάβει τι γίνεται, θα δώσει δυναμικό παρόν με την Ελληνική Λύση, η οποία ήρθε να ταρακουνήσει τα νεράκια τα καλά. Ήρθε να ταρακουνήσει τα νεράκια τα καλά για να ανεβάσει πάλι τον Έλληνα, να του δώσει την αξιοπρέπειά του, να του δώσει την καλή του ψυχολογία, να του δώσει την υπερηφάνεια του πίσω. Γιατί πρέπει να ψηφίσουν, Νικόλα Οσούτα?
Νικόλα Οσούτα πρέπει να ψηφίσουν και ελληνική λύση, μάλλον ελληνική λύση και Νικόλα Οσούτα, πρέπει να ψηφίσουν για να έχουμε μια αξιοπρεπή αντιπροσωπεία στο εξωτερικό, στο Ευρωκοινοβούλιο, να έχουμε μια σωστή παρουσία, μια σωστή εκπροσώπηση. Εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό εμείς στην ελληνική λύση στις Βρυξέλλες και όχι το κόμμα μας. Εκπροσωπούμε την Ελλάδα, εκπροσωπούμε τον Έλληνα. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσει η ελληνική λύση. Κύριε Σούτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πέρασα υπέροχα, πραγματικά ήταν ένα φανταστικό λόγο. Ο Έλληνας τα έχει ανάγκη αυτά. Ελπίζουμε το κόμμα σας, η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος πραγματικά να δώσει αυτές τις ανάσες στον ελληνικό λαό, γιατί υποφέρει ο ελληνικός λαός, και να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σούτας είναι από την περιοχή του Πειραιά, μένει Κορυδαλό, είναι από τις γειτονιές του Πειραιά, είναι Κορυδαλό, Νίκαια και τα έχει οργώσει αυτά τα μέρη. Δεν είναι από τα βόρεια προάστια, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι αν είναι και από τα βόρεια προάστια κάποιος που συμμετέχει στις ευρωεκλογές, αλλά θέλω να πω ότι είναι πραγματικά μέσα στο σφιγμό αυτών που υποφέρουν. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Να πω λοιπόν ότι ναι, είμαι από αυτή την περιοχή, Νίκαια, Κορυδαλό, Κερατσίνη, η οποία δεν είναι Κολωνάκι και Βυσιά, είναι χτυπημένες περιοχές, φτωχές περιοχές, αλλά πάντοτε αξιοπρεπείς και αγαπημένες. Δεν πέφτει ποτέ ο Έλληνας κάτω. Και αν πέσει, σηκώνεται. Πέφτει και αν πέσει, ξανασηκώνεται. Αυτό είναι ο Έλληνας, αυτό είναι η Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Εγώ ευχαριστώ πολύ.